Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Θεέ μου! Έλα! Πόσο βλάκας είσαι! Παρακαλώ. Το ευρετήριο βρίσκεται στο τέλος ή στην αρχή ενός βιβλίου? Στην αρχή. Ω, καλό. Δεν έχεις πιάσει βιβλίο στα χέρια σου, κουκλίτσα μου. Καλημέρα, φιλιά. Το ευρετήριο σε ένα βιβλίο είναι στην αρχή ή στο τέλος του βιβλίου? Στο τέλος, Μιχάλη μου. Άχου, έχω δύσκολη ερώτηση. Πόσα γράμματα έχει η ελληνική αλφάβητος? 24. Τα μέτρησες, πρόλαβες. 12, 12 δια 2 πόσο κάνει? 6. Φανταστική, φανταστική. Ωραία, σιγά. Τι συμβαίνει? Μας τρόμαξε. Τι συμβαίνει, γρουσούζα? Ο έργο είναι η γρουσούζα. Τι συμβαίνει? Τι πέταξε, τι έσπασε? Ναι, παιδιά, δεν έσπασα τίποτα. Τον καφέ έλεγε. Καταρχήν το φλιτζάνι σου, πού το αφήνεις? Έξω το άφησα. Δεν το άφησες έξω? Ναι, αλλά έξω θα το αφήσουμε εκεί. Και το έφερες εδώ για να το πλύνεις, τι είναι εδώ πέρα η κουζίνα? Κοίτα τι, σαν καιρό παράξενη κάνει. Πραγματικά δηλαδή. Σύμφωνα με νέα θεωρία. Ναι. Η Εύα. Ναι. Καταρχήν από τι πλάστηκε η Εύα? Από το πλευρό. Νομίζεις? Όχι. Όχι. Από τι? Πλάστηκε από το στούν του Πέους και όχι από το πλευρό του Αδάμ. Ναι. Αλήθεια. Ρίση, Μιχάλη, δηλαδή. Τι ντροπή αυτό το sorry, Μιχάλη ναι, μου. Μα τώρα θα μας αλλάξει την ιστορία. Ναι, εγώ, μισό λεπτό, δεν τα λέω εγώ. Ναι, και έτσι. Α, δεν έχει σημασία που τις έχεις γραμμένα. Άστο αυτό. Εδώ, λοιπόν, λέει, ο Ισραηλινός Ζιονί Ζεβίτε ανατρέπει έναν από τους θεμελιώδους λίθους της χριστιανικής πίστης και λοιπά. Υποστηρίζει ότι το λάθος οφείλεται σε παρανόηση του κειμένου. Παρανόηση καλή όμως έγινε. Πώς, τη θεωρία ότι ο δημιουργός έπλασε την Εύα από το πλευρό αλλάζει ο επιστήμονας αναφερόντας την Παλαιά Διαθήκη λέγοντας ότι αυτό που επιχειρεί ετίες πιστεύει περί του πλευρού του Αδάμ είναι λάθος. Είναι λάθος. Ο καθηγητής Ζεβίτ επικαλείται την φιλολογική έρευνα της βίβλου, στην οποία η λέξη τσέλα, ναι, απαντάται πάνω από 40 φορές. Η τσέλα. Ναι, η τσέλα. Ναι, τσέλα. Ναι. Ωραία, τσέλα έχει. Αυτό είναι. Η τσέλα, ξέρεις, είναι το. Καλά. Μην τον πετύχω τον Ζεβίτ. Έξελ, μην κάνει και εμένα, έξελ. Ήρθε τώρα να μας αλλάξει την ιστορία. Εντάξει, παιδιά. Συγγνώμη τώρα, ξαφνικά βρέθηκε ο Ζεβίτ. Τσέλα. Όχι, καλά. Πού ήταν τόσα χρόνια? Δεν ήταν γεννημένο, γεννήθηκε. Έκανε την διατριβή του στα πανεπιστήμια. Και να τώρα ήρθε και μας είπε τα δικά του. Από τα συμφραζόμενα συνάγεται ότι ο συντάκτης του κειμένου αναφέρεται στο Πέος. Παρά στα πλευρά. Καλά, πες του Ζεβίτ. Το καταλάβαμε. Καλά, η τσέλα τι είναι πάλι? Τσέλα. Η τσέλα είναι. Να μην το πω τώρα. Δεν το πες, κανείς δεν το κατάλαβε. Ναι, όντως. Μα τι αθώος. Ναι, να σου πω κάτι, μην με πρίξεις. Όχι. Κάνω θέλεις. Ναι, στην τσέλα μου. Άντε από εκεί. Ντροπή. Έσκος. Το βιβλίο με το ρεκόρ Guinness θεωρείται ότι έχει κλαπεί περισσότερες φορές από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο βιβλιοθήκης. Άρα το βιβλίο Guinness σε κλοπές είναι στο βιβλίο Guinness. Τέλεια. Ωραία. Τι γίνεται στο Βόλο, ρε παιδιά? Τι γίνεται? 35χρονος μπήκε σε ζαχαροπλαστείο του Βόλου και άρχισε να πετάει πάστες στο προσωπικό και στον κόσμο. Σοκολατίνες ή κρέμα? Δεν ξέρω. Σκηνές απείρου κάλου σε ζαχαροπλαστείο του Βόλου με έναν άνδρα 35 ετών μπαίνει μέσα στο ζαχαροπλαστείο και τα κάνει γύσμα διάμ. Μην πω άλλο. Όπως αναφέρει το τοπικό site, ο άνδρας εισέβαλε στο κατάστημα και χωρίς κανένα λόγο άρχισε να προκαλεί φθορές. Για την ακρίβεια άρχισε να πετάει πάστες στο προσωπικό. Ποιο είναι? Ποιο λόγο? Πλάσ. Εξφενδόνιζε πάστες διάφορες και τούρτες που έβρισκε μπροστά του εναντίον όλων. Τελικά, σοκαρισμένος ιδιοκτήτης ειδοποίησε την αστυνομία: παιδιά, ελάτε γιατί μου τα έχει κάνει. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός το τελευταίο διάστημα έχει ξανακάνει παρόμοιες επιθέσεις στη ζαχαροπλαστεία του Βόλου. Μπαίνει μέσα και παίρνει νουγκατίνε. Πλάτ. How sweet. How γλυκό. Έχω εδώ μια λίστα, λέει, τα 10 πιο χαρούμενα τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα, λέει, με τους νευροεπιστήμονες. Και έχουμε το top 10. Α, ωραία, για να στο 10, Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Ωραία, αυτό μου αρέσει. Στο 9, I Will Survive. Ναι. Στο 8, ωραίο, Living on a Prayer, John Bon Jovi. Πολύ ωραίο. Στο 7, Guest Just Gonna Have Fun, Cyndi Lauper. Βεβαίως και αυτό. 6, τα έχουμε παίξει όλα αυτά, I Am Believer, Monkeys. Ναι. Και αυτό, και αυτό. 5, Eye of the Tiger, Survivor. Στο 4, Uptown Girl. Α, σοβαρά, στο 4. Στο 3, το Good Vibrations, The Beach Boys, είναι καλό, ναι. Dancing Queen στο 2, ωραίο. Η Άμπα. Ναι. Στο 1, ποιο είναι? Δεν είναι τόσο ευχάριστο. Ποιο ρε παιδιά. Το κοιτάγαμε το πρωί με το Don't Stop Me Now, Queen. Αλήθεια. Δηλαδή δεν μου λέει τόσο. Ναι, είναι τόσο ευχάριστο. Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι πιο ευχάριστο αυτό που θα παίξω. Δεν σας παρακαλώ.
Shopping Jack Flash. Yes, yes, yes. 9 και 13. Να τελειώσει η καραντίνα, δεν μπορώ. Watch me. Οι γυναίκες είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να κάνουν σχέση με άντρες που έχουν γάτες. Τι? Έγινε έρευνα εκεί πέρα, στο Κολοράντο. Εγώ κατάλαβα γιατί. Με φαντάζεσαι να είσαι εσύ και να έρθει να σε καλέσω στο σπίτι μου. Ναι. Λες, θα πάμε. Ναι, θα αυτό. Πάω. Ναι. Να είσαι και να με δεις να κάθομαι δίπλα στο Ζάκι να χαϊδεύω τη γατούλα. Ναι. Γιατί όχι. Δεν σε πείθω. Έλα. Γιατί όχι. Δεν την πείθω ότι θα περάσει ωραία. Ενώ αν έχω κανένα ροτβάιλερ που σου λέει αυτό εδώ τώρα δεν θα φύγουμε. Δεν θα φύγουμε ούτε μετά από μια εβδομάδα. Άντρα με το ροτβάιλερ. Κι όμως έχει δίκιο αυτή τη φορά γιατί η ερανοπότητα του άντρα συνδέεται με το κατοικίδιο. Δείξανε φωτογραφίες ανδρών με γάτες σε διάφορες γυναίκες. Καμία δεν ήθελε. Και εκείνη, ναι, καμία δεν ήθελε. Όσες είδανε να κρατάνε οι άντρες γάτα και πολύ περισσότερο να την αγκαλιάζουν και να την χαϊδεύουν, τους θεωρούσαν ότι δεν είναι καθόλου ερανοποίησα, ίσα που πάνε λίγο. Ευχαριστώ. Είσαι ευαίσθητη ψυχή. Και ένα 8% θεώρησαν αυτές οι γυναίκες, το 8%, ότι δεν είναι και πρικισμένοι αυτοί οι άντρες. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς προέκυψε. Ναι, ναι, τα λες εσύ αυτά που έχεις σκύλο. Μισό λεπτάκι. Εγώ το λέω ότι έχω σκύλο. Ναι. Είσαι εσύ και έχεις ροτβάιλερ. Ναι. Και τον λένε Δία. Γιατί να μην το λέω, δεν είναι κακό. Και σε φωνάζω εγώ. Δία! Όχι εμένα, το Ροτβάιλερ. Έρχεται το Ροτβάιλερ, σε κάνει κομμάτια και φεύγει. Σιγά που με κάνει εμένα κομμάτια ο Ροτβάιλερ, αυτό το λένε Δία. Κοίτα εκεί. Δία! Έλα! Να! Άμα αρχίζει και ο τεχνικός με τα τηλέφωνα να παίρνει μέρος στην εκπομπή, τελειώσαμε. Ο Φάγγελο, μπορώ να έχω τη γραμμή 8. Γραμμή 8! Καλημέρα σας, αγαπητέ, ποιος είστε? Ο Ηλίας. Δεν το πιστεύω, τόσο καιρό προσπαθώ. Σε ποια χώρα συναντούμε τις πάρα πολλές τουλίπες? Ολλανδία. Βεβαίως. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του ελέφαντα, μόλις τον βλέπεις, λες, Χριστέ μου? Προβοσκίδα. Ναι, ναι. Τι χρώμα έχουν τα αθηναϊκά ταξί? Κίτρινα. Βεβαίως. Μπράβο. Να σου δώσω 200 ευρώ για να ξεκινήσουμε έτσι, ωραία γούρικα. Ωραία. Εντάξει, μωρέ, για το φάκελο πήρα. Θέλει πάμε το φάκελο. Λίγο παραπάνω. Είσαι σίγουρος. Μάλιστα. Ωραία, τα παίρνω πίσω τα 200. Και στα κάνω 400. 300 ακούω. Τε. 400 είπε. Μισό λεπτό, μην κάνεις την κουφή. 400. Εσύ, Μιχάλη, δεν άκουσα καλά. Έτσι. Στα χρήματα δεν ακούει καλά. 400, ναι. Όχι, πάμε. Όχι. Δεν θέλει, θέλει το φάκελο, παιδιά. Κάτσετε να κάνω μια προσπάθεια. Κάνε μια προσπάθεια. Δεν είναι του χρήματος ο άνθρωπος. Δεν θέλει, παιδιά. Θέλει το Renault Clio. Όταν ανοίξει και όταν εσύ θελήσεις, όποτε γουστάρεις, λέω να σε στείλω με όλη την οικογένεια τριήμερο στο Πήλιο, στο αρχοντικό Ναουμίδι. Πολύ ωραίο, αλλά για το φάκελο πάμε. Θέλει το φάκελο. Ηλία, εντάξει, δεν είσαι εντελώς χαμένος, γιατί έχει μέσα 250 ευρώ μετρητά. Α, ωραία. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.